Και πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου σε μία περίπου ώρα κλείνουν οι κάλπες. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, Μακρόν και Λεπέν θα είναι η μονομάχη του δεύτερου γύρου και η εκλογή φαίνεται ότι θα κριθεί στην τελευταία ψήφο. Πάντως, εντυπωσιακό στοιχείο από την εκλογική διαδικασία είναι το γεγονός πως πριν ανοίξουν οι κάλπες, το 36% των Γάλλων δεν είχε αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Χαμόγελα, χειραψίες και χαλαρή κουβέντα με τους ψηφοφόρους. Μακρόν και Λεπέν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα για τις πιο αμφίροπες προεδρικές εκλογές των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Οι αναποφάσιστοι θα κρίνουν όπως όλα δείχνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Μέχρι τις 5 το απόγευμα η προσέλευση άγγιξε το 65%. Πάνω από το 1 τρίτο των Γάλλων, ανάμεσά τους και οι νέοι, μέχρι αργά χθες το βράδυ, δεν είχαν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. C'est la première fois que je ne sais pas pour qui voter. Ça sera sur un coup de tête, je pense. Σύμφωνα με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που διεξήχθησαν την τελευταία εβδομάδα, ο Μακρόν αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό 26%, η Μαρί Λεπέν 22,6%, δηλαδή διαφορά 3 μονάδες, ενώ ο υποψήφιος αριστεράς Μελασσόν 16,4%. Ενισχυμένη εμφανίζεται η ακροδεξιά ηγέτης αφού κατάφερε να κερδίσει έδαφος, ρίχνοντας το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας στην ακρίβεια. Θα καταφέρει τελικά ο Μακρόν να επανεκλεγεί? Ο τελευταίος που εξελέγει για δεύτερη θητεία ήταν ο Ζακ Σιράκ το 2002.